Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Αυτές τις Άγιες Μέρες που ο Κυριός μας από την πολλή αγάπη προς τον άνθρωπο ενσαρκώθηκε σε μια ταπεινή φάτνη και έγινε άνθρωπος, έλαβε σάρκα και οστά. Από την πολλή του αγάπη, όπως είπαμε, για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Και βεβαίως όλοι εμείς πρέπει να του είμαστε ευγνώμονες, διότι παρόλο ότι τον προσβάλλουμε, ότι τον ξεχνάμε, τον θυμόμαστε τελευταίον, τον πλάστη και δημιουργό μας, εκείνος ενσαρκώθηκε, έγινε ένας ταπεινός θεάνθρωπος στο σπήλιον της Βηθλέμ και όλες αυτές τις Άγιες Μέρες στα Ιεροσόλυμα, πολύ θα θέλαμε να βρισκόμαστε, θα αγάλεται το σπήλιον. Και όλοι οι πατέρες εκεί, με αρχηγόν τον Πατριάρχη μας κύριον Διόδωρον, τον Πατριάρχη των Ορθοδοξότατων της Μητέρας των Εκκλησιών, της Αγίας Ιερουσαλήμ. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, διότι λίγο πριν έρθω στο στούντιο, αντιμετωπίσαμε επίθεση μέσα στις ημέρες των Χριστουγέννων. Όπως θα είδατε από την αναφορά των δελτίων ειδήσεων, πάλι στο Πολυτεχνείο, πάλι καταλήψεις του Πολυτεχνείου, πάλι Μολότοφ, πάλι αυτοκίνητα καμένα, πάλι μαγαζιά καμένα, βανδαλισμοί και ένα σωρό άλλα. Αυτά λοιπόν εγώ θέλω να τα καταγγείλω εδώ και βεβαίως ήδη τα έχετε ακούσει, αλλά με τη σειρά μας θα τα καταγγείλουμε και εμείς, διότι είναι μεθοδεύσεις μέσα στις ημέρες των Χριστουγέννων, σιωνιστικών κέντρων και αποφάσεων. Γνωρίζουν αυτοί ότι τους χριστιανούς Ορθοδόξους θα τους χτυπήσουν ανήμερα στις εορτές τις μεγάλες, είτε Πάσχα είναι αυτό, είτε Χριστούγεννα. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε αυτά τα φαινόμενα τον τελευταίο καιρό που βλέπετε. Είναι ξενοκίνητα απ' έξω. Γνωρίζουμε εμείς όλοι ότι βεβαίως αυτοί οι γεωσκεπτόμενοι το γνωρίζουν αυτό και αυτοί που ερευνούν και ανησυχούν για τα τεκτενόμενα, ότι η χώρα μας δοκιμάζεται. Ο ελληνισμός είναι υπό πολιορκία. Θέλω να ευχηθώ λοιπόν σε όλους εσάς ομολογιακά Χριστούγεννα. Διότι, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να σας πω ευτυχισμένα Χριστούγεννα και Jingle Bells και όλα αυτά και χοντρούς Αγιοβασίλειδες και ένα σωρό τέτοια, αλλά αυτά είναι ξενόφερτα ηθικέθημα. Η Ελλάς είναι μια μαρτυρική χώρα, στηρίζεται πάνω στο αίμα των οσίων, των Αγίων και των Ομολογητών. Είναι μια χώρα ευλογημένη από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και βεβαίως όλα αυτά τα ήθη και τα έθιμα δεν έχουν καμία σχέση με τα ελληνικά. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να μην κοιτάξετε τα τραπέζια με τις γαλοπούλες, αλλά πρώτα να κοιτάξετε το καθήκον σας, να κοιτάξετε αρκετές οικογένειες από αυτές που δυστυχούν και που τουλάχιστον ένας σωστός Ορθόδοξος Χριστιανός δεν θα μπορεί να κάνει Χριστούγεννα όσο σκέπτεται του διπλανού την δυστυχία, το σπίτι που πεινάει, το σπίτι που δεν έχει θέρμανση. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς πλούσιος για να απλώσει το χέρι του, να ελεήσει το συνανθρωπό του. Η πρώτη μας μέρημνα λοιπόν αυτές τις Άγιες Μέρες είναι εν κρυπτό να δώσουμε τον οβολόν μας και να στείλουμε κάποιο δώρο σε κάποιο σπίτι που το έχει πολύ ανάγκη αυτό το πτωχό δώρο που για μας δεν είναι τίποτα. Και βεβαίως όχι από το περίσσευμά μας, αλλά από το υστέρημά μας πρέπει να στέλνουμε. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελα να απευθύνω σε όλους εσάς. Εύχομαι στους χρόνους αυτούς τους έσχατους, διότι πραγματικά είναι σχατολογικοί, πραγματικά είμαστε σε μια εποχή χαοτική και βεβαίως άλλοι μας κατευθύνουν στο χάος. Εμείς όμως οφείλουμε και να το καταγγείλουμε και να αντιδράσουμε με τη βοήθεια του Κυρίου και να δώσουμε τη μάχη μας επάξια στις επάλξεις, όπως μου λένε και ορισμένοι πατέρες. Όσο δεν ξεχνούμε την παράδοση και την ιστορία μας,
θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Όταν γυρίσουμε σελίδα και πάψουμε να σκεπτόμεθα ότι είμαστε χριστιανοί, όπως οι περισσότεροι των Ελλήνων μιλάμε που έχουν ληστικό φρόνημα και λένε «Δεν με νοιάζει εμένα, δεν βαριέσαι. Ποιος θα με κυβερνήσει αν είναι Οθωμανός, αν είναι Βουδιστής, αν είναι Εβραίος, αν είναι οποιοδήποτε, φτάνει εγώ να περνάω καλά». Όχι, κυρίες και κύριοι. Από εδώ και στο εξής δεν θα περάσουμε καθόλου καλά. Λυπάμαι που αυτές τις Άγιες Μέρες έτυχε ο κλήρος σε μένα να μεταφέρω τα μηνύματα, τα σκληρά μηνύματα. Αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι πικρή. Και οι γνωρίζοντες την αλήθεια πρέπει να την ομολογούν. Οφείλω λοιπόν τώρα να σας πω για το σημερινό μας θέμα ότι για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία είναι η εκπομπή κάθε Τετάρτης που θα έρχεται από το κανάλι της Τηλετώρα. Και βεβαίως θα έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους για να μας πούν την άποψη, τις απόψεις, τις θέσεις τους και τη γνώμη τους και να κάνουμε έναν πολύ μικρό διάλογο για να δείτε κι εσείς θέσεις και αντιπαραθέσεις και άλλων ανθρώπων, συνεργατών, φλογερών, ζηλωτών, ορθοδόξων, χριστιανών, σε οποιοδήποτε επάγγελμα και ανανίκουν, σε οποιοδήποτε τάξη και ανανίκουν, εμείς θα τους παρουσιάσουμε από τούτο το βήμα, βεβαίως με την άδεια του εκλεκτού, του πολύ ορθοδόξου, μπορούμε να πούμε, χριστιανού, του Γενικού Διευθυντού της Τηλετώρα, του κυρίου Γρηγόρη Μιχαλόπουλου, όπου και αν βρίσκεται, χρόνια του πολλά, και σε αυτόν και στην οικογένειά του, ευλογημένα Χριστούγεννα και ομολογιακά για όλη την Τηλετώρα ευχόμεθα, για όλων των συνεργείων και τα παιδιά που απαρτίζουν εδώ και που μάχονται πίσω από τις κάμερες, μπροστά από τις κάμερες, και για όλους τους συντελεστές της Τηλετώρα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω μαζί μου, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα μας, όπου θα είναι η οικολογική καταστροφή και ποιοι τούτη την ώρα την κατευθύνουν, θα ακούσετε απόψε, την οικολογική καταστροφή της Φλωρίδος και της Πανίδος της Ελλάδος, ποιοι θέλουν να καταστήσουν την Ελλάδα μία απέραντη έρημο με αφρικανικό κλίμα, πώς και για ποιους λόγους εξαφανίζονται τα δάση μας, τα αλσίλιά μας, οι πλατείες μας, δήθεν υπό την δικαιολογία χαοτικών έργων, έχουν κάνει την Ελλάδα ένα απέραντο εργοτάξιο. Θα τα δείτε αυτά και σε φωτογραφικό υλικό και με ντοκουμέντα και όλα αυτά. Μαζί μας λοιπόν απόψε, πριν τον παρουσιάσω, απλώς για να σας πει μια καλησπέρα, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου έναν εκλεκτό συνεργάτη από όλο το επιτελείο των συνεργατών που έχουμε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τον πρώτο από τους συνεργάτες, τον κύριο Γιώργιο Παπανικολάου, καθηγητή Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής, αλλά και πρώην εκπαιδευτικό. Κύριε Παπανικολάου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε και που είστε μαζί μας απόψε. Σε λίγο βεβαίως, όταν θα αρχίσει ο διάλογος, να μιλήσουμε για την καταστροφή της πατρίδος μας και ποιοι την επιθυμούν, ποιοι την θέλουν. Θα πείτε τις απόψεις σας. Θα λάβουμε τις θέσεις μας, θα εκθέσουμε στους αγαπητούς τηλεθεατάς τις απόψεις τις δικές σας. Και βεβαίως, διότι όταν ακούγονται πολλές φωνές, φέρνουν αποτέλεσμα. Όταν ακούγεται μία φωνή, το αποτέλεσμα είναι μικρό, το γνωρίζετε πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα σας έχουμε και μία άλλη μεγάλη έκπληξη, όπου έχουμε επικοινωνήσει με το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, με τον μακαριότατο Πατριάρχη κύριον Διόδωρο, τον Πατριάρχη μας της Μητέρας των Εκκλησιών, και ελπίζω, θέλω να πιστεύω και να ελπίζω, ότι θα τον έχουμε πολύ σύντομα στη γραμμή μας να απευθύνει ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα προς όλων των Ορθόδοξων ελληνικών λαών και να του θέσουμε και μερικές ερωτήσεις. Οποιαδήποτε ώρα είναι αυτή, η Τηλετώρα και εμείς, θα του θέσουμε μερικές ερωτήσεις, διότι τον τελευταίο καιρό πολλά πλανώνται στον αέρα
και επειδή οι εχθροί της Ορθοδοξίας θέλουν να πατάξουν κάθε αντίσταση, να μηδενίσουν την Ορθοδοξία, να φημώσουν τις φωνές. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν είχαμε πληροφορίες και ανησυχήσαμε πάρα πολύ όλοι οι Ορθόδοξοι πιστοί χριστιανοί ότι και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων προσεχώρησε και συνεφώνησε στο έγγραφο αυτό, στο έγγραφο που υπεγράφει για το μονοφυστισμό, για τους Κόπτες. Το είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή μας και μου είχαν πει ότι και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ενέδωσε και υπέγραψε. Επικοινωνήσαμε λοιπόν με την Εξαρχία του Παναγίου Τάφου, με τον Άγιο Έξαρχο και μας είπε ότι όλα αυτά είναι ψεύδι, με τον κύριο Ειρηναίο. Τον παρεκάλεσα βεβαίως και εγώ για να ησυχάσουν οι συνειδήσεις και να ενδυναμωθούν οι Ορθόδοξοι πιστοί και χριστιανοί, να μπορέσει ο Πατριάρχης μας με τις τρεις ερωτήσεις που θα του απευθύνομαι να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις ώστε να φημωθούν τα στόματα αυτών που λέγουν ότι και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων έχει ενδώσει. Εμείς θα προχωρήσουμε. Εμείς γνωρίζουμε βεβαίως ότι μόνον ο Κωνσταντινούπολος είναι εκείνος που κατευθύνει το άρμα της προδοσίας. Γι' αυτό και σε λίγο ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε ανοιχτή γραμμή στον αέρα με το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, τον μακαριότατο Πατριάρχη κύριον Διόδωρο. Εμείς προχωρούμε μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή. Προχωράμε λοιπόν και λέμε προς όλους εσάς, όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το διάστημα του καλοκαιριού που πέρασε και μέχρι πριν από ένα μήνα, εκάναμε με μεγάλο επιτελείο εξωτερικού και εσωτερικού, και του εξωτερικού συλλέξαμε στοιχεία. Συνεργάτες έχουμε παντού, και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα. Μας στέλνουν λοιπόν από παντού πληροφορίες. Και έχουμε ένα απέραντο φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα το δείτε να το διαπιστώσετε και εσείς οι διεισόμασοι, πώς αφού δεν μπορούν μέσω πυρκαγιών να καταστρέψουν τις κατοικημένες περιοχές, όλη την Αττική, όλα τα προάστια, πώς οι τοπικοί δήμοι, προσέξτε, οι δήμοι, ο Δήμος Αθηναίων και οι διάφοροι δήμοι και τοπικές αυτοδιοικήσεις, με εντολή από τις εκκοινομαρχίες, πώς καταστρέφουν τα δέντρα και πώς αφαιρούν το τελευταίο οξυγόνο που μας έχει απομείνει, κυρίες και κύριοι, ώστε να μην έχουμε να σταθούμε ούτε να περιμένουμε την αναμονή του τρόλεϊ και της συγκοινωνίας. Λοιπόν, θα τα διαπιστώσετε τώρα με το υλικό που έχουμε μπροστά μας. Θα σας δείξουμε μία σειρά φωτογραφικών υλικών και με τη σειρά του θα σας πει ο κύριος Παπανικολάου πώς έγινε όλη αυτή η επίπονη προσπάθεια, πώς έτρεξε ο ίδιος όταν του είπα σε έναν από όλους τους συνεργάτες, και βεβαίως προτιμοποιήθηκε ο κ. Παπανικολάου και μπράβο του γι' αυτό, να πάνε στο χημείο του κράτους, να αναλύσουν τον φλοιό των δέντρων, διότι βλέπαμε τα δέντρα να μαραίνονται, να ξεραίνονται και να δεν ξέραμε χαραγμένα κατά μήκος οι φλοιοί των δέντρων όλων, είτε φτάλιπτοι ήταν αυτοί, είτε πεύκα ήταν αυτά, είτε μουριές ήταν αυτές, όλη η χλωρίδα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όταν θα σας τα δείξω με αυτά, θα σας πει και ο κύριος Παπανικολάου την άποψή του και τι του έκαναν καθ' όλη την διάρκεια που επισκεπτόταν το Γενικό Χημείο του Κράτους, τους διαφόρους φορείς, για να μπορέσει να τους ευαισθητοποιήσει. Σήμερα λοιπόν έχουμε να πούμε το εξής μήνυμα σε εσάς. Γιατί λέω να μην παίρνετε τηλέφωνα και να λέτε μπράβο και ζήτω και μπράβο σας. Αυτά δεν μας λένε τίποτα. Εμείς μία απλή ομολογία κάνουμε. Τούτη λοιπόν τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε όλοι ότι η Ελλάς είναι σε εμπόλεμον κατάσταση. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται αυτό, όσο και αν θέλετε να το αποδιώξετε, όσο και αν θέλετε να το ρίξετε στην λίθη, στο λίθαργο, σε κανέναν δεν αρέσει ο πόλεμος και σε ποιον αρέσει, αν είναι δυνατόν. Άλλοι δημιουργούν τους πολέμους, άλλοι καταστρέφουν τις χώρες. Και βεβαίως υπάρχει σκοπιμότητα που το κάνουν αυτό, για να εμπεδώσουν νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Οι λαοί λοιπόν που σφαγιάζονται στον βωμό των συμφερόντων και οι γνωρίζοντες ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν όλο αυτό το χάος, που εν ονόματι της ειρήνης δήθεν και των διαφόρων συνθημάτων, εν ονόματι της ειρήνης κάνουν τοπικούς πολέμους, δημιουργούν αλληλοσφαραγμούς, αδελφοκτονίες,
στρέφουν λαών εναντίον λαού αδελφικού. Και βεβαίως βλέπετε τους αλληλοσπαραγμούς, βλέπετε στη Ρωσία τι γίνεται, βλέπετε στη Βοσνία τι γίνεται. Απευθύνομαι και έναν χαιρετισμό στους Σέρβους Βόσνους αδελφούς μας που μάχονται τούτες τις μέρες στα χαρακόμματα, τις Άγιες Μέρες. Και ευχόμεθα ο Κύριος και η Θεοτόκος να τους σκεπάζει και να τους δίδει την νίκη. Ήδη έχουν καταντροπιάσει και έχουν κατατροπώσει την μεγάλη υπερδύναμη και την Ευρώπη και την ΕΟΚ και την Αμερική. Κυρίες και κύριοι, θα προχωρήσουμε μια που κάναμε αυτό το εισαγωγικό και θα σας πούμε ότι έχουμε απαίτηση από εσάς, μετά από αυτά τα ντοκουμέντα, τα φωτογραφικά που θα δείτε, να προχωρήσετε σε καταγγελίες προς τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, προς τους νομάρχες, προς τον Δήμο γενικά και σε όλους τους Δήμους, διότι αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα νησιά της Ελλάδος. Εάν εσείς δεν κινητοποιηθείτε και δεν ευαισθητοποιηθείτε, σε λίγο δεν θα υπάρχει ίχνος δέντρου στη χώρα. Λοιπόν, προσέξτε με τι τρόπο εξοντώνουν τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου. Παρακαλώ. Γίνεται μία σχισμή, εδώ είναι η φωτογραφία στα σύνορα Ταύρου και Καλυθέας, στο Αλσίλιον. Παρακαλώ, ένα zoom κοντά. Βλέπετε πως σχίζουν εδώ, τη σχισμή αυτή, μέχρι κάτω, σχίζουν το φλοιό του δέντρου, τον βάφουν με ένα υγρό ασβεστόδε, είναι ασβεστόδες το υγρό αυτό, το βλέπετε. Ανοίγουν λοιπόν τη σάρκα, κάνουν μία τομή, περνάει το καυστικό υγρό αυτό μέσα στο δέντρο, ξεραίνεται το δέντρο και κατόπιν σιγά σιγά αφαιρούν τον κορμό, κοιτάξτε, τις τζιφιές. Κατά κρεούργημα κοιτάξτε ακροτηριασμό δέντρου, κοιτάξτε ένα δέντρο πόσο οξυγόνο δίνει. 1500 άτομα μπορούν να πάρουν οξυγόνο από ένα δέντρο. Κοιτάξτε, το βλέπετε, ολοπράσινο είναι. Δεν είναι δέντρο που είναι ήδη, προσέξτε, καμένο ή ήδη μαραμένο και πεθαίνει. Είναι ζωντανό, το βλέπετε, ολοπράσινο. Λοιπόν, δεύτερον, φλίζος φαλήρου, παλαιών φάλιρων. Παρακαλώ. Ναι, εδώ. Λοιπόν. Εδώ αυτή είναι τα δέντρα τα οποία είναι κατά μήκος στο παλαιοφάλιρο, μέχρι κάτω το Σούνιο, μέχρι την Βούλα. Είναι η αλμύρα αυτή η λεγόμενη, οι αλμύρες που μας δίνουν τον ίσκιο κατά μήκος της θάλασσας. Εδώ είναι ευκάλυπτη, παρακαλώ, στο παλαιοψυχικό, ευκάλυπτη, πως τους χαράσουν, κοιτάξτε, από κάτω, πως ανοίγουν τρύπες από κάτω, βάζουν το υγρό το οποίο θα σας δείξει ο κύριος Παπανικολάου σε λίγο, ναι, ξεραίνεται το δέντρο, αφαιρούν τον ευκάλυπτο, τον κόβουν από πάνω και τον καταντούν έτσι, παρακαλώ. Ζωντανός κορμός, κοιτάξτε, κορμός 50 και 60 και 100 χρόνων δέντρο. Και αφαιρούν τα δέντρα οι ίδιες τοπικές αυτοδιοικήσεις και ο Δήμος, παρακαλώ. Άλλο, εδώ, ζωντανό δέντρο. Το βλέπετε πως το ξεφλουδίζουνε και τι του βάζουνε. Δίπλα, το έχουνε κόψει ήδη τον άλλον ευκάλυπτο. Τα αλσίλια. Λοιπόν, εδώ είναι λεύκες. Ήδη λεύκα αυτή, δεν έχει πράσινο όπως είναι η διπλανή εδώ λεύκα. Έχει ήδη ανοιχτεί και έχει γίνει τομή. Ο ευκάλυπτος αυτό το ίδιο. Προσέξτε τις χαραματιές, πώς τις χαράσουν. Κάντε ένα έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε και εδώ πώς. Να τα προσέξετε αυτά στο δρόμο σας. Κοιτάξτε από κάτω το δέντρο, πώς το ανοίγουν. Εδώ. Του βάζουν το σχετικό υγρό, μετά το κόβουν. Προσέξτε, πλάτανος στο Αλσίλιον Νέας Φιλαδελφίας. Δεν υπάρχει άλσος τώρα αν θα το επισκεφτείτε. Ο πλάτανος από κάτω, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Και σε λίγο βάζουν αυτά τα διαστροφικά φοινικοειδή που έχουν γίνει, έτσι όπως θα λέγω εγώ, όλων των μεγεθών και όλων των ειδών. Αφαιρούν λοιπόν ένα πλάτανο, ζωντανό, ολοζώντανο, που δεν είναι καν ξερός, και φυτεύουν, θέλουν την Ελλάδα Αφρική και έρημο. Εδώ το ίδιο, κυρίες και κύριοι, από μέσα. Νέα Φιλαδέλφια, Αττική. Κοιτάξτε, από μέσα, για να μην φαίνεται, επειδή εμείς τους είχαμε αποκαλύψει, πάνε από την πίσω μεριά τώρα και ξεφλουδίζουν τα δέντρα και βάζουν αυτό που θέλουν. Λοιπόν, έπειτα, αυτό, στη Λεωφόρο Μεσογείων, παρακαλώ. Κοιτάξτε με τι λύσα ξεριζώνουν τα δέντρα εδώ, κοιτάξτε το. Λοιπόν, δεν θα αφήσουν ίχνος δέντρου. Εδώ κοιτάξτε, αυτό κοιτάξτε. Λοιπόν, το βλέπετε. Όλα τα δέντρα έχουν την ίδια τύχη. Εδώ κοιτάξτε την πλατεία της Αγίας Σοφίας πίσω από το Πεντάγωνο. Παρακαλώ. Ζωντανό δέντρο, πεύκο, μεγάλο, το οποίο το έχουν ακροτηριάσει. Και βεβαίως όλα αυτά δείχνουν τον ακροτηριασμό του 21ου αιώνος.
και αμέσως, προσέξτε εδώ, λεωφόρο Μεσογείων, δείγμα χλωρίδα στις Τζιτζιφιές, παρακαλώ. Στις Τζιτζιφιές, εδώ, δείγμα χλωρίδος, πώς ήτανε εδώ και πώς κάνουν τις Τζιτζιφιές τώρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ κοιτάξτε, ασχήμια. Εδώ κοιτάξτε. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, τους ρίχνουνε νερό, τους ρίχνουνε και το ελληνικό έδαφος τα ξερνάει, δεν τα δέχεται. Γιατί δεν ανήκει στη χλωρίδα και την πανίδα, εδώ κοιτάξτε. Αφαιρέσανε κατά μήκος της Καλυθέας που καταλήγει αυτή η φαρδιά ηλιοφόρος μέχρι κάτω και φυτέψανε διαστροφικά φοινικοειδή. Τα οποία και κακά σχήμα είναι και λιγότερο οξυγόνο, δεν έχουν καν οξυγόνο δηλαδή, τίποτα ίχνος οξυγόνου, μπροστά στην πλούσια χλωρίδα και πανίδα της χώρας μας. Κοιτάξτε τι γίνεται. Λοιπόν, έπειτα, εδώ κατά μήκος τα φοινικοειδή, για να δείτε του λόγου το αληθές. Εδώ, που θα μπορούσε σε όλη αυτή την έκταση να υπήρχαν όλα αυτά τα τεράστια δέντρα που κάνανε τη χώρα μας ευλογημένη, αλλά και δίνανε μια πανέμορφη εικόνα και σε εμάς οξυγόνο. Εδώ κοιτάξτε παρακαλώ. Τζιτζιφιές, το ίδιο, κοιτάξτε. Διότι αυτοί θα μπορέσουν να δικαιολογηθούν να μας πούνε ότι δεν έχουμε χώρο. Γιατί ξοντώνεται λοιπόν, κύριοι της πολιτείας άρχοντες, την ήδη υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα και μας λέτε μετά ότι φυτεύομαι στο sky και ακούμε και ένα σωρό άλλους σταθμούς 2000 δεντρίλια, υποκριτές και φαρισαίοι είσαστε. Λοιπόν, και γιατί κανείς δημοσιογράφος δεν έχει αναφερθεί στο έγκλημα αυτό που συντελείται στη χώρα μας, για πέστε μας, εσείς δεν τα βλέπετε ότι μας αφαιρούν και την τελευταία εκμάδα οξυγόνου? Δεν τα βλέπετε? Του λόγου το αληθές, συγκρού. Θυμάστε πως ήταν η Συγκρού, την αφήρεσαν όλες τις λεύκες, όλα τα πεύκα, όλους τους ευκαλύπτους. Κοιτάξτε τι φυτέψανε κατά μήκος τη Συγκρού. Παρακαλώ, φοινικοειδή. Και έτσι και ο κύριος Μιχαλόπουλος το διαπιστώνει τώρα. Γιατί και εκείνος είχε φέρει μια αντίδραση βεβαίως, δεν ήξερε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να γνωρίζει. Κοιτάξτε, κατά μήκος. Λεωφόρος Μεσογείων, παρακαλώ, όλη η Μεσογείων. Κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, παρακαλώ. Μας τους φωταγωγούν για να μην ξεχάσουμε και τι σχήμα και τι ασχήμια έχουνε τη νύχτα. Προσέξτε, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Εδώ τους συγκρατούν επειδή το ελληνικό έδαφος δεν τους δέχεται τα μεγάλα μεγέθη των φοινικοειδών και τα κρατάνε, παρακαλώ εδώ κάτω, τα κρατάνε με ειδικά σειρματόσχοινα. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, καταστρέφουνε λοιπόν την ήδη υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα. Εδώ να τα δείτε αυτά. Εδώ και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, και από εκεί και μετά, Σάμο. Και στη Σάμο παρακαλώ που είμαστε το καλοκαίρι. Γυρίσαμε όλη την Σάμο παρακαλώ στη χώρα της Σάμο. Εδώ κοιτάξτε τι έχουν κάνει, τι έγκλημα έχουν κάνει. Αφαιρέσανε όλα αυτά τα πράσινα, τα συγκλονιστικά δέντρα με τα φυλώματα, τα φοβερά. Εδώ στη χώρα, Σάμος πρωτεύουσα, κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, που θα μπορούσε εδώ πέρα, εδώ πριν από 5 χρόνια υπήρχε πλούσια χλωρίδα και πανίδα, σαν και αυτή που σας δείξαμε. Και παντού φοινικοειδή και στη Σάμο, εδώ παρακαλώ, δείξτε το, η Σάμος εδώ. Και έξω από τις δίσκο, δαιμονικά σχήματα, φίδια, σαύρες και δεν συμμαζεύεται. Είναι τα εμβλήματα της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Και βεβαίως, για να μην φανεί το εγκλημά τους, προσέξτε, κόβουνε σταδιακά, σιγά σιγά. Κοιτάξτε ακροτηριασμός, εδώ ένα, έτσι, δέντρο, δύο πιο κάτω στη στάση. Κοιμάται κάποιος πτωχός παρίες εκεί. Εδώ πέρα πάλι το φοινικοειδές δίπλα και εδώ υπήρξε ένα δέντρο φοβερό που μαρτυράει το έγκλημα και την κοπή και πιο κάτω φοινικοειδή. Και μετά τα σκεπάζουνε κυρίες και κύριοι με χώμα. Εδώ κοιτάξτε το στο τέλος, τα σκεπάζουνε όπως και αυτή την εικόνα εδώ, τη φοβερή. Για να μην φαίνεται ότι εδώ υπήρχε δέντρο πριν από λίγο καιρό. Κοιτάξτε αυτό το φοβερό, κοιτάξτε αυτό το φοβερό. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε και φρίξτε. Λοιπόν, οι κύριοι δημοσιογράφοι δεν βλέπουν την καταστροφή της χώρας μας. Δεν ξέρανε ότι σε πρωτοσέλιδο των νέων είχαν πει. Και αυτό να το δείξω με παρακαλώ. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε. Η ψυχή του ανθρώπου συγκλονίζεται σε αυτόν τον αφανισμό. Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα δει όλα τούτα και δεν θα πονέσει η ψυχή του, κυρίες και κύριοι? Εδώ κοιτάξτε φοινικοειδή. Καθόλου το μήκος και το πλάτος. Σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό. Λοιπόν, εμείς είχαμε ηθική υποχρέωση να σας τα παρουσιάσουμε όλα αυτά. Να δείτε και στο Άλσος Νέας Φιλαδελφίας
εκείνο τον πλάτανο που σας δείξαμε που τώρα δεν υπάρχει πια και στη θέση του φυτεύτηκαν αυτά εδώ και αυτά εδώ και μετά μας λένε για δενδροφυτεύσεις στον Ιμητό, στην Πεντέλη και παντού. Οι κύριοι δημοσιογράφοι αποδέχονται αυτό το έγκλημα. Γιατί καμία εφημερίδα δεν έχει αναφερθεί στην καταστροφή αυτή της χώρας μας? Γιατί μας εξοντώνουν, γιατί μας βγάζουν τις ελιές, γιατί μας βγάζουν με εντολή της οκταμπέλια, γιατί θέλουν οι Έλληνες να μείνουν παντελώς χωρίς καθόλου χλωρίδα και πανίδα? Σας ρωτάω. Μας εξοντώνουν λοιπόν ή δεν μας εξοντώνουν? Και τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου να σας πει την οδύσσια που τράβηξε. Κύριε Παπανικολάου, παρακαλώ, ο λόγος εσάς και θα πείτε σε όλους τους τηλεθεατές που με αγωνία μας παρακολουθούν τούτη τη στιγμή, τι τραβήξατε για να δώσετε αυτό το δείγμα του δέντρου που το πήγατε στο κρατικό σημείο και γιατί δεν το δέχτηκαν. Παρακαλώ. Κύριε Δουράκη, πρώτα-πρώτα θα πρέπει να εκφράσω την χαρά μου που με καλέσετε απόψε εδώ, αλλά πριν απαντήσω στις ερωτήσεις σας, θα μου επιτρέψετε να κάνω έκκληση στην ευαισθησία του κυρίου Μιχαλόπουλου σε θέματα ορθοδοξίας και ελληνισμού να αφιερώσει τουλάχιστον κι άλλες εκπομπές, διότι ακροθυγώς απόψε θα ληφθούν κάποια πράγματα. Όμως, έχουμε να μιλήσουμε για νέα τάξη πραγμάτων, για νεοεποχήτες, για σατανιστές, για μασονισμό, οικουμενισμό, παιδεία, γλωσσικό, τα οποία μας καίνε και στα οποία θα πρέπει να μπει βαθιά το νηστέρι, χωρίς απλά φραστικά μεσοδέζικα σχήματα λόγου, που φέρνουν περισσότερη σύγχυση πολλές φορές παρά μια σωστή ενημέρωση. Και βέβαια, οπωσδήποτε, στη συνέχεια θα δίνονται και ρεαλιστικές προτάσεις για να μην μένουμε μόνο σε ένα στήρο λόγο. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Παρακαλώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, είναι γεγονός ότι και μόνο τις εικόνες τις οποίες έδειξε η κυρία Δουράκη, ο καθένας απέκτησε μια πρώτη γεύση το τι σημαίνει καταστροφή της Φλωρίδας μας. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Ένα μόνο ζητώ από όλους τους Έλληνες. Αρχίστε να βλέπετε καλά. Ανοίξτε και τα αυτιά σας και τα μάτια σας. Και τότε θα αντιληφθείτε αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Θα ήθελα όμως ακόμη να πω το εξής, πριν προχωρήσω σε αυτό που με ρωτήσετε για την Φλωρίδα και το τι πέρασα. Διαβάζω τον Απόστολο Παύλο στην προς Εφεσίους επιστολή το εξής: να ερευνάτε και να διακρίνετε πάντοτε τι είναι ευάριστον ενώπιον του Κυρίου και να μην συμμετέχετε εις τα έργα του σκότους που είναι άκαρπα και επιβλαβή, ούτε καν και να τα ανέχεστε, αλλά μάλλον να τα ελέγχετε και να τα παρουσιάζετε εις τα μάτια όλων επιβλαβή και ολέθρια. Όλα δε αυτά τα πονηρά έργα, κάτω από το φως του ελέγχου, γίνονται φανερά πόσον ολέθρια είναι. Διότι κάθε τι που φανερώνεται, είτε καλόν είτε κακόν, είναι σαν το φως, ώστε ο καθένας να κανονίσει απέναντι αυτού την στάση του. Ο έλεγχος εις φανέρωσιν του κακού και διόρθωσιν του αμαρτάνοντος πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα ελέγχει και φωνάζει προς κάθε αμαρτωλό: σήκωση που κοιμάσαι τον ύπνον της αμαρτίας και πετάξου ορθώς ανάμεσα από τους νεκρούς της αμαρτίας και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Αυτό σαν ένα μικρό προλόγισμα, διότι από ο έλεγχος χρειάζεται. Από τον Απόστολο Παύλο. Μάλιστα. Μας πείτε, κύριε Παπανικολάου, τώρα για τη Χλωρίδα και τι διαδραματίστηκε για την όλη πορεία και για την όλη κατάσταση αυτή που πήγατε και που σας έστειλαν και τι κάνανε. Είναι γεγονός ότι εδώ κρατάω αυτό το σακουλάκι, το μικρό δείγμα, αυτό που μας έμεινε, διότι το υπόλοιπο θα πούμε που επήγε. Και βέβαια η πρώτη μου εργασία ήταν να τρέξω στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Με λίγα λόγια θα πω ότι κάποιος κύριος Πομόνης μου λέει: δεν είμαι αρμόδιος, θα πάτε στον κύριο Μαυρίκο. Ανεβαίνω στον κύριο Μαυρίκο σε άλλον όροφο, μου λέει ο κύριος Μαυρίκος: θα πάτε στον κύριο Νομικό, διότι εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος για αυτή την εργασία. Ο κύριος Νομικός όμως και εκείνος λέει ότι εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε, δεν ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Του εξήγησε όμως περί τίνος πρόκειται
Και τέλος πάντων, μετά από διάλογο, μου είπε θα σας στείλω στον κύριο Μιλιάδη Γεώργιο, στο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Λυκόβρησης. Αρνήθηκε το κρατικό χημείο να σας κάνει την εξέταση. Το γενικό χημείο του κράτους αρνήθηκε, μάλιστα, διότι έδειξε αναρμόδιο. Μάλιστα. Δεν είναι καθόλου αναρμόδιο. Υπήρχε σκοπιμότητα, ναι, που δεν έγινε. Ναι. Φεύγω από εκεί με το αυτοκίνητο και πηγαίνω στην Λυκόβρηση. Δυστυχώς όμως όταν μπήκα εκεί στο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, μπήκα σε πολλά γραφεία έρημα. Είδα κάποια κυρία. Και όταν ζήτησε τον κύριο Μιλιάδη Γεώργιο, μου λέει: εδώ δεν είναι κανείς Μιλιάδης Γεώργιος, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι μας λέτε. Εμείς τώρα ήρθαμε και όπως βλέπετε δεν έχουμε ακόμα ανοιχτή να φτιάξουμε τα γραφεία μας κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, λέω: πού πρέπει να πάω. Είναι κατάλληλα, λένε, να πάτε στην Κηφισιά, στο Ινστιτούτο εκεί πέρα, και εκεί θα σας πούνε αυτό το οποίο θέλετε. Φεύγω και πηγαίνω στην Κηφισιά. Δηλαδή από τον Άνα στον Καλιάθα. Μάλιστα. Να μην τα πολυλογώ, όταν πήγα όμως στην Κηφισιά επάνω, με ξαναστήλανε στη Λυκόβρηση, διότι μου είπαν ότι μόνο εκεί γίνεται η εργασία αυτή που θέλετε. Και ξανακατέβηκα βέβαια πάλι στη Λυκόβρηση και έφυγα με άδεια χέρια. Ευτυχώς κάποιος φίλος χημικός. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδιωτική πρωτοβουλία πάλι. Μάλιστα. Και βέβαια μου επιτρέπει η αγάπη σας να πω ότι αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία σώσει πάντα την Ελλάδα. Βεβαίως, σύμφωνα με. Η οποία έτσι καταπολεμείται από κάποια κατεστημένα και πήρε το υλικό αυτό και μου το έφερε μετά από δύο μέρες και μου λέει ότι οπωσδήποτε μέσα εδώ υπάρχει υδροχρονικό οξύ. Μάλιστα. Μέσα εδώ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είχαμε δίκιο όταν αφαιρέσαμε τον Φλιόν και τον πήγαμε για εξέταση. Ναι. Άρα λοιπόν του λόγου το αληθές, να το λοιπόν πώς γίνεται. Και όλα αυτά που βλέπει ο κόσμος, γιατί ξέρετε αυτοί έχουν κάνει την εξής πονηρή σκέψη. Βάφουνε τον φλοιό του δέντρου με λευκό και ο κόσμος περνώντας νομίζει ότι αυτό είναι ασβέστης. Ενώ δεν είναι ασβέστης. Που ενδυναμώνει το δέντρο, βεβαίως. Και να το λοιπόν που εσείς, ναι, μπράβο, και που βρεθήκατε από τους πρώτους να αναλάβετε την πρωτοβουλία αυτή και να κάνετε αυτή την εξέταση. Έτσι πρέπει να είναι όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Ναι. Θα μου επιτρέψεις όμως να κάνω το εξής. Να, ναι, πω, ναι, το εξής. Ναι, ναι. Ήθελα να ξέρω στους Δήμους και τις κοινότητες. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν κάποια συνεργεία τα οποία ασχολούνται με την χλωρίδα των Δήμων τους. Μία ερώτηση. Και βέβαια υπάρχουν. Γιατί μένουν ανενεργά. Διότι όταν με το συνεργείο πήραμε τη λεωφόρο Συγκρού, τη λεωφόρο Μισογείων, πήγαμε τις Τσιφιές και πού δεν πήγαμε. Όταν βλέπει κανείς μέσα στον δρόμο την λεωφόρο, αυτό το φάρδος μέσα στο οποίο μπορείς να φυτέψεις του κόσμου τα δέντρα, γιατί δεν και καλά μόνο φοίνικες. Προσέξτε, δεν τα έχουμε τις φοίνικες, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί μου κόβεις τα δέντρα, έτσι, και μου φυτέψεις μόνο φοίνικες. Είναι ένα ερώτημα. Άφησε την ήδη υπάρχουσα χλωρίδα και φύτεψε και φοίνικες. Ό,τι θέλεις. Αλλά οι φωτογραφίες έδειξαν του λόγου το αληθές. Μάλιστα. Δηλαδή ζωντανά δέντρα τα έκοβαν, τα έχουν κόψει και σε ένα πλάτος 10 μέτρων. Κύριε Παπανικολάου, σε ποιον αποδίδεται ευθύνες και πού πρέπει να στραφεί ο ελληνικός ορθόδοξος λαός για να μπορέσει να σταματήσει αυτό το έγκλημα που γίνεται, που συντελείται τούτη τη στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα μέσα σε όλους τους Δήμους. Μάλιστα. Έτσι. Θα πρέπει κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός να ζητήσει ευθύνες από όλους τους κοινοτάρχες, από όλους τους δημάρχους. Γιατί γίνεται αυτή η καταστροφή της χλωρίδας. Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, οι υπάρχουσα δεν έχουν κάποια συνεργεία, διότι, να σου πω και το άλλο, όταν φυτέψουμε ένα δέντρο, δεν το αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Θέλει σκάλισμα, θέλει πόντισμα και θα ήθελα να πω στους αγαπητούς τηλεθεατές, όπως είπα και στην αρχή, όταν πηγαίνετε στις λεωφόρους και γενικά ανά το Πανελλήνιον, θα ήθελα να βλέπετε καλά. Δέστε στη λεωφόρο Συγκρού. Δέστε στη λεωφόρο Μεσογείων την εγκατάληψη εκείνων των μερών που βλέπουμε ένα φάρδος 4, 5, 10 μέτρα να είναι γυμνά, γεμάτα από τσίγαρα, κομμένα τα δέντρα που θα έπρεπε, όπως συζητούσε και με τους συναδέλφους, να είναι η κήπη της ΕΔΕΜ. Μα ήτανε πριν σκύψει στη χώρα μας αυτή η καταστροφή και η χολέρα που λέγεται ΕΟΚ. Όμως αυτή τη στιγμή, εδώ στο Λεκανοπέδιον Αττικής, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Μάλιστα. Είμαστε 4 εκατομμύρια και. Που σημαίνει ότι χωρίς την χλωρίδα αυτή κάποια στιγμή θα σκάσουμε.
Βέβαια, αυτό θέλουν και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και βλέπουμε και στα παιδάκια του σχολείου, βέβαια είναι πολλές οι παράμετροι που επιδρούν σε αυτό. Βλέπουμε μία αποχάβνωση, διότι όταν δεν οξυγώνεται ο εγκέφαλος, κυρία Δουράκη, δεν νομίζω ότι εργαζόμαστε και σωστά ή μπορούμε να εργαζόμαστε σωστά. Βεβαίως. Και νομίζω ότι υπάρχει μία υποκρισία και ένας φαρισαϊσμός. Θα μπορούσαν, κάνω την εξής πρόταση και στο Υπουργείο Παιδείας. Μα ήσασταν και πρώην εκπαιδευτικός. Ναι, 7 ναι, χρόνια δάσκαλος και τώρα ως καθηγητής μουσικής σε σχολείο κλπ. Το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να δώσει μια εγκύκλιο, διότι έγινε μια προσπάθεια από κάποιο συνάδελφο και δυστυχώς έμενε στη μέση. Να δοθεί εγκύκλιος όλα τα σχολεία, πόσες χιλιάδες παιδιά, από ένα δέντρο, από δύο δέντρα, σε όλα τα βουνά της. Του Λεκανοπαιδίου Αττικής, να δείτε μέσα σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα θα δείτε αυτή η χλωρίδα και θα θεριεύσει. Όπως επίσης, πάρα πολύ εύκολα, μεγαλώνει ο ευκάλυπτος. Γιατί τους ευκαλύπτους που καθαρίζουν το οξυγόνο, που διώχνουν τα κουνούπια. Τα έντομα όλα. Ναι, τα έντομα όλα. Τους πετσοκόβουμε και αφήνουμε μόνο τους φοίνικες. Είναι ένα ερώτημα το οποίο υποβάλλω σε όλον τον ελληνικό λαό. Και θα πρέπει να κάνουμε καταγγελία, αλλά και κάτι άλλο και τελειώνω για να μην σας κουράσω. Μας δίνεται η ευκαιρία στις εκλογές, είτε δημοτικές, είτε γενικές εκλογές, να θέσουμε ερωτήματα σε όλους αυτούς τους πολιτικάντιδες. Και δεν είναι σκληρά τα λόγια αυτά, διότι έχουμε εδώ πέρα χαρτιά που οι πολιτικοί λένε πολλά σκληρότερα λόγια στους ιδίους. Λοιπόν, να θέσουν και να πούν, κύριοι, ποιον Θεό λατρεύετε? Είστε μασόνοι? Αν είστε μασόνοι, σας καταδικάζουμε. Διότι κακά τα ψέματα. Και ο μασονισμός έχει παρουσιαστεί και από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι τεχνητός εβραϊσμός. Έτσι, είναι ένας τεχνητός εβραϊσμός για τον οποίο έχουμε ατράνταχτα στοιχεία, πολλά στοιχεία μέσα από τις ΣΟΕΣ. Γιατί θα πω και το εξής. Και αυτά τα οποία έχουν παρουσιάσει τα μέσα ενημέρωσης είναι αβρόχης ποσή. Δηλαδή, εξαπαλώνων ήχων. Ναι, να πούμε στον ελληνικό λαό, ελληνικέ λαό, κοίταξε, είπαμε και κάτι για το μεσονισμό. Όχι, θα πούμε αυτά τα οποία πρέπει. Και έχουμε τις πηγές, διότι ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Παπανικολάου, το ότι σε όλα τα κανάλια, όταν καλούν τη μία πλευρά, δεν καλούν την άλλη, αντιπαράθεση δεν υπάρχει. Έχουμε δει επανειλημμένες εκπομπές για τους μάρτυρες του Ιεχωβά και για τη μασονία. Από τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο κύριο Τράγκα, αλλά αντιπαράθεση να βγάλει έναν ορθόδοξο ιεράρχη να μιλήσει τι σημαίνει χιλιασμός κλπ. Ο ίδιος ο Τράγκας δεν το έχει κάνει ποτέ. Λοιπόν, αυτά είναι κατευθυνόμενα. Οι δημοσιογράφοι και λοιπά, με που το λέω και θα το ξαναπώ, εκτός ελαχίστων, και βεβαίως το κανάλι της Τηλετώρα και εδώ όλο το συγκρότημα έχει την σκυτάλη, προπορεύεται, θέλω να πω ότι αναφορά για τα καταχθόνια σχέδια, τα σατανιστικά που μας εξοντώνουν με όλους τους τρόπους, δεν έχει κάνει ουδής καμία εφημερίδα. Αντίθετα, εμένουν, υπερασπίζουν, έτσι και στηρίζουν, μπορούμε να πούμε, τη νέα εποχή και νέα τάξη, δηλαδή αυτό το χάος, αυτό το γκρέμισμα, αυτή τη σύψη. Αυτοί οι κύριοι όλοι μετά βγαίνουν και μιλάνε για ηθική, μιλάνε για έθνος, μιλάνε για μόνο για θρησκεία, για πατρίδα και για ιστορία. Λοιπόν, παρακαλώ. Και θα με επιτρέψει και τελειώνω. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει διαταγή η οποία λέει: ξεριζώστε τα κλίματα. Βγάλτε τις ελιές. Και βέβαια όσες ελιές δεν βγάλουν, σαμιώτης είμαι, μάλιστα, τις καίμε. Και φυτέψτε ανταυτόν, τι παρακαλώ, ακακίες. Ακούτε. Να μην έχουμε ούτε το όμορφο ελληνικό κρασί, ούτε το λιόλαδο το δικό μας. Για να μας δείτε εγκολόφυτα τα δικά μας, τα γρασέλαια. Και τις βαρβολίνες έτσι, στο εξωτερικό. Ολλανδίας, Γερμανίας και λοιπά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε κυρίες και κύριοι, εδώ αυξάνονται και πληθύνονται οι μαρτυρίες και οι καταγγελίες και θα αυξάνονται όσο περνάει ο καιρός. Ευτυχώς ο Κύριος μας ευαισθητοποιεί αρκετά μεγάλη μερίδα Ελλήνων Ορθοδόξων, σας είπαμε από όλες τις τάξεις. Θα περάσουν από τούτη την εκπομπή αρκετοί άνθρωποι, θα το διαπιστώσετε κι εσείς, και βεβαίως ο καθένας θα δώσει τη μαρτυρία του. Θέλω να ρωτήσω τώρα με τη σειρά μου τον κύριο Παπανικολάου, τι γνώμη έχει ο κύριος Παπανικολάου, διότι και σαν εκπαιδευτικός, αλλά και σαν καθηγητής που διδάσκει 600 παιδιά, παρακαλώ, και διδάσκει και στο Οδείον Μουσικών, Οδείον, πώς λέγεται το Οδείον αυτό που διδάσκει τον κύριο Παπανικολάου, στο Παναρμόνιο μάλιστα. Λοιπόν, έχει να κάνει, δούνε και λαβίν με πάρα πολλά παιδιά. Και όπως γνωρίζουμε όλοι μας, τα παιδιά είναι το Α και το Ω ενός λαού. Λοιπόν, το α και το ω είναι η φύτρα μας. Εάν τα παιδιά
τα έξον δώσουμε, εάν στα παιδιά δώσουμε σάπια τροφή, εάν στα παιδιά δείχνουμε κάθε πρωί νυχθημερών δαιμονικά σχήματα, τα μίσουμε στο σατανισμό, στη διατροφή τη σάπια, σε όλα αυτά τα πράγματα που κυκλοφορούν, τα χημικά κατασκευάσματα, σε κονσέρβες, τους αλλάξουμε τη διατροφή και γενικά τα βομβαρδίσουμε με οτιδήποτε άχρηστο και αφύσικο, βεβαίως αρχίζει το οικοδόμημα και καταραίει. Και αυτό το είδαμε και το βλέπουμε τακτικά. Δεν περνάει μέρα που να μην γίνει αναφορά στα δελτία ειδήσεων για θύματα ναρκωμανών, για θύματα από ναρκωτικά, με τις βελόνες στα χέρια τους βρίσκομαι στα πάρκα και παντού και παντού. Μοιράζουν διάφορα ναρκωτικά στα δημοτικά σχολεία, τους δίδουν διάφορα γραμματόσημα με τον Donald Duck και διάφορα άλλα τέτοια σχήματα, όπου τα βάζουν πάνω στον μπράτσο τους και περνάει μέσα από τις οπές, από εδώ, από το δέρμα τους περνάει το ναρκωτικό. Πολλές μεθοδεύσεις η νέα τάξη και νέα εποχή για να γκρεμίσει τις νεολαίες και να κάνει υποχείρια όλους τους λαούς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτύστε τη νέα εποχή κατά πρόσωπο, όσο είναι καιρός. Νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, μηδενίστε τη. Αντιδράστε με όλες σας τις δυνάμεις πριν να είναι αργά. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, είμαστε στην τελική ευθεία. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπανικολάου, τι γνώμη έχετε για τα μέσα ενημέρωσης που τον τελευταίο καιρό γίνεται τόσο θόρυβος από τις κατάπτυστες εκπομπές, από τις εκπομπές της σύψης και της δυσοσμίας που αναδύουν τα κανάλια, εάν οικοδομούν ή γκρεμίζουν, εσείς σαν εκπαιδευτικός με τα παιδιά που έχετε, τι έχετε να καταγγείλετε? Δυστυχώς, κύριε Δουράκη, δυστυχώς, αγαπητοί τηλεθεατές, κλαίμε και οδυρώμεθα με το καθημερινό κατάντημα της παιδείας. Έχω στην πλάτη μου 22 χρόνια. Όπως είπα και πριν, 7 χρόνια ως διδάσκαλος, σε μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια, εξεθέσια σχολεία και στη συνέχεια ως μουσικός σε γυμνάσιο. Βλέπουμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Ειδικά τα μέσα ενημέρωσης, κύριε Δουράκη, κακά τα ψέματα, όταν λένε ότι μία εικόνα αντιστοιχεί με 1000 λέξεις, έχουν δίκιο. Θα ήθελα να πω ότι το εξής, ότι τα περιοδικά, ο τύπος, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, με κάποιους εγκάθετους, το τονίζω, εγκάθετους παραπληροφοριοδότες. Nice. Εκτός βέβαια κάποιων εξαιρέσεων, διότι ευτυχώς υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Ένα σκοπό φαίνεται εξυπηρετούν, αν μη τι άλλο, μόνον αυτόν. Τι? Τη σύγχυση, την πορνεία, την ασυδοσία, την εσχρότητα, τη σεξολατρία, την αθεία, τη βία και γενικά όλη αυτή την βρωμερή σοδομική κατάσταση που παρουσιάζεται. Και βέβαια όλα αυτά ξέρετε γιατί, χάριν της ελευθερίας, χάριν της ελεύθερης ενημέρωσης. Σε ασυδοσίες δηλαδή. Τις ασυδοσίες. Και βλέπουμε καθημερινά οτιδήποτε εσχρό παρελάβει. Ομιλούν για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, παραδείγματος χάρη, να δείτε το οξύμορο σχήμα και η αντίθεση. Ενώ ομιλούν για το περιβάλλον, διαφημίζουν απ' την άλλη την υπερκατανάλωση. Μάλιστα. Ομιλούν όπως ομιλούν, μόνο και μόνο τι, για να διαφημίσουν όπως παρουσιάζουν την είδηση, τη βία, τη ληστεία, τη σεξουαλατρία, την πορνεία, τους κίνεδους, τις λεσβίες. Αυτό είναι πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια και σε όλα τα έντυπα. Είναι μεγάλη προβολή του σοδομητισμού. Και όλων των συρφετότων ανήθικων. Και ξέρετε γιατί, διότι ο αρχηγός, ο ψευδομεσίας των σιωνιστών θα είναι ομοφυλόφιλος. Και γι' αυτό και πρόσφατα δεν ξέρω αν πήρα τη είδηση χθες που καταγγείλαμε, ότι τούτη την ώρα κατασκευάζεται ταινία στο Χόλιγουν, όπου παρουσιάζουν τον Ιησού Χριστό και τους Αποστόλους ως ομοφυλόφιλους και τον Ιησού Χριστό μας γκέι, superstar Jesus Christ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Βέβαια έχουν κάποιο στόχο όμως. Στόχο, για να γκρεμίσουν. Η δημιουργία, θα σου πω αμέσως εν ολίγης, η δημιουργία υπανθρώπων, χωρίς βούληση και χωρίς οντότητα. Ο πνευματικός ευνουχισμός. Τον διακρίνουμε και τον βλέπουμε κάθε μέρα. Η απονέκρωση του εγκεφάλου και η δημιουργία κτηνών, έρμεα των παθών και των ενστίκτων. Και ξέρετε κάτι, οι θεωρητικοί της νέας παγκόσμιας τάξης, αγαπητοί τηλεθεατές, είχαν προείπει πως ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα είναι φοβερότερος όλων. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα διεξαχθεί στις διάνοιες των ανθρώπων. Σημειώστε το αυτό. Εκχυδαίσουν τη μητέρα των γλωσσών, την ελληνική μας γλώσσα, τη γλώσσα του πνεύματος και της φιλοσοφίας, τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Έκαναν ή προσπαθούν να κάνουν τη ζωή μας ένα καθημερινό κυνήγι και συζήτηση για προπό, λότο, ξυστό,
Αυτά είναι επανέστατα, ανηθημερών γίνονται. Δηλαδή, σε 24ωρη βάση, όλα τα μέσα, όλος ο τύπος, σκοτώνουν τον άνθρωπο, τον αποχαυνώνουν, τον κτηνοποιούν. Μάλιστα. Ποιοι? Αυτοί, σε εισαγωγικά, οι επιτιμητές των πάντων. Και ξέρετε πώς, ωρεοποιημένα, προσέξτε, δηλητηριάζουν την ψυχή μας, πυρπολώντας νου και αισθήσεις με μία διαστροφή, αναπτύσσοντας επιθετικά ενστικτά. Δεν βλέπετε όλη την νεολαία προς τα που τα κατευθύνουν. Στη βία, στην αναρχία, έχουν γκρεμιστεί οι οικογένειες, έχουν εξαφανιστεί τα πάντα. Έχει γίνει μια στατιστική, κυρία Δουράκη, ναι. Να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Τα παιδιά κατά μέσον όρο παρακολουθούν τηλεόραση 3 ώρες την ημέρα. Και μέχρι να τελειώσουν το δημοτικό σχολείο, έχουν δει 8.000 δολοφονίες και άλλες 100.000 πράξεις. Σατανιστικές τελετές, μαύρης μαγείας. Ναι. Ο αποικισμός της παιδικής ψυχής, και τελειώνω, είναι ένα τρομακτικό όπλο στα χέρια της ηλεκτρονικής αόρατης δικτατορίας των μίντια. Ο λόγος, με κεφαλαία, που δημιουργεί την κοινωνία, την συμμετοχή, την αγάπη και τη δημοκρατία, δυστυχώς εξέλιπεν. Με λίγα λόγια, τους πάντες έχει υποκαταστήσει η εικόνα. Και για φανταστείτε, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι αυτά έχουν προφητευτεί πριν από χρόνια. Τι έλεγε ο Άγιος Εθναπόστολος Πατροκοσμάς? Τα άλαλα και τα μπάλαλα θα μας κυβερνούν. Άρα λοιπόν, κάνω μια έκκληση σε όλον τον ελληνικό λαό. Και λέω, όλα αυτά που ακούσαμε είναι άριστα προγραμματισμένα από όλα αυτά τα αντίχριστα κέντρα των αποφάσεων, σιωνιστές Εβραίους και πάει λέγοντες, με τους τεχνητούς Εβραίους, Μασόνους, Ρόταρι, Λάιονς κλπ. Είναι άριστα προγραμματισμένα να συμβούν, και ήδη όσα έχουν προείπει τα εφαρμόζουν προς απονεύρωση των χριστιανικών εθνών και διάλυση της οικογένειας. Είμαστε στο τέλος, κύριε Παπα-Νικολάου. Τελειώνουμε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, η αφύπνιση είναι το α και το μ. Εμείς θα ανεχόμαστε όμως ένα λεπτό και τελειώνω. Δηλαδή θα ανεχόμαστε τους κίνητους του πνεύματος, τους άντυρους της ψυχής, να πυρπολούν και να σκοτώνουν κάθε μέρα το νου και την ψυχή μας? Ένα ερώτημα το οποίο υποβάλλω σε όλους. Μέχρι πότε θα αντέξουμε? Όχι βέβαια. Αυτό, η εκπομπή τούτη έχει αυτή την ευθύνη έχει αναλάβει να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει αρκετό ορθόδοξο κόσμο, να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει οικογένειες, να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει έστω και τους ολίγους αναπομείναντες πολιτικούς οι οποίοι έχουν κάποιες ευαισθησίες στα κόμματα. Λοιπόν, να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει τέλος πάντων μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων για να μπουν μπροστά οι μηχανισμοί, διότι τίποτα δεν κινείται, τα πάντα είναι νεκρά. Εδώ θέλουμε να πούμε τώρα αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι μας κατευθύνουν να γίνουμε ρομποτοειδής κοινωνία. Ήδη το έχουν καταφέρει. Βεβαίως τα μουλοχτά το κατάφεραν αυτό. Εμείς κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση ως προς το θέμα του ηλεκτρονικού σφραγίσματος και φακελώματος. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τους αγώνες μας και όλα αυτά, πόσες φορές έχουμε καταγγείλει σε αίθουσες, στον δρόμο, με πλακάτ, παντού. Αυτοί λοιπόν φρόντισαν με κοινή συνενέση με όλα τα κόμματα, γιατί όλοι οι αρχηγοί κομμάτων είχαν ψηφίσει υπέρ του φακελώματος και υπέρ του χαράγματος και υπέρ του νέου παγκοσμίου συστήματος του Εβραϊκού, που είναι τα 3 εξάρια, χλεβάζοντας όλους εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και βεβαίως, για να μην μας περάσει, το θέμα έβγαλε η Ιερά Σύνοδος μία μικρή απόφαση, εδόθη μία εγκύκλιος η οποία έμεινε ανενεργός και σου λέει άστους τους τρελούς να πορεύονται. Άστους θα φωνάξουν, θα τους περάσει. Άμα δεν είναι έτσι, ήδη λοιπόν, σήμερα με πήραν από την Καλαμάτα πριν έρθω στο κανάλι και μου είπανε, κυρία Δουράκη, συμβαίνει το εξής. Σε όλη την επαρχία, σε όλες τις επαρχίες της Ελλάδος, μοιράζουν και μας στέλνουν ειδικές να υπογράψουμε ειδικά χαρτιά, ορισμένες δηλώσεις ότι αποδεχόμεθα τη νέα ελληνική δημοκρατία. Εδώ κοιτάξτε το, να σας δείξω και αυτό. Θα σας δείξω και αυτή την εικόνα. Εδώ πέρα, η νέα κάρτα λοιπόν με τη λωρίδα τη μαγνητική, με την οποία ψηφίζομαι, και λέει άμεση δημοκρατία Δήμος Ευρώπης. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Δήμος Ευρώπης, το βλέπετε. Άμεση δημοκρατία Δήμος Ευρώπης. Εδώ μηδενίζει λοιπόν τον άνθρωπο αυτό. Όλες οι πληροφορίες είναι στη λωρίδα αυτή εδώ μέσα. Προσέξτε. Εάν εγώ λέγομαι Μαρία Δουράκη που μένω, που κατοικώ, τι κάνω και λοιπά, πόσα χρήματα έχω, εάν έχω, δεν έχω, εάν είμαι άρρωστη, δεν είμαι άρρωστη, φάκελος κανονικός. Ούτε αν είμαι Μαρία Δουράκη, τη βάζουν στο κομπιούτερ κατευθείαν και με αυτή ψηφίζεται, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα μοιράζονται εξίσου ίδιες κάρτες, αφαιρούνται τα βιβλιάρια των κοινωνικών ασφαλίσεων. Μου ήρθε αυτό το χαρτί, μου το έδωσε κάποια και αυτή μαχήτρια, της οποίας δεν θέλει να φανεί το όνομα και το σβήσαμε, το μηδενίσαμε. Και η κάρτα αυτή εδώ, παρακαλώ,
που καλούνται να παραλάβουν όλοι οι Έλληνες, προσέξτε, μηδενίζει τα στοιχεία του ανθρώπου, έτσι, τον καθιστά αριθμό και ενεργοποιείται με κεντρικό κλειδί τα τρία εξάρια. Είναι πολύ και στον κλήρο, προσέξτε, δείξτε το παρακαλώ αυτό εδώ, αυτό. Αυτό εδώ, έτσι. Κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, παρακαλώ. Με το barcode το γραμματό, εκεί, το βλέπετε. Αυτές τις κάρτες λοιπόν μοιράζουν στα μουλοχτά σε όλες τις επαρχίες της Ελλάδος και στην Αθήνα την αφήνουν τελευταία, κυρίες και κύριοι. Διότι γνωρίζουν ότι η Αθήνα έτσι και την βάλουν πρώτη θα αντιδρούσαμε εμείς, θα το μαθαίναμε. Μέχρι να γυρίσουμε εμείς όλη την Ελλάδα, αυτοί έχουν μοιράσει ήδη. Μας παίρνουν λοιπόν και βομβαρδιζόμαστε από πολλά τηλέφωνα και μας λένε τι να κάνουμε αγαπητοί συναγωνιστές. Και τους λέμε θα αρνηθείτε να παραλάβετε αυτό το κατασκεύασμα. Επωνύμως θα στείλετε γραπτή διαμαρτυρία και θα πείτε εγώ η Μαρία Παπαδοπούλου τάδε τάδε δεν αποδέχομαι την κάρτα των κοινωνικών ασφαλίσεων, επιθυμώ χειρόγραφο έντυπο όπως ήταν το παλαιό πρότυπο και αυτή τη στέλνω πίσω όπως και τα καινούρια διαβατήρια το είπαμε προχθές. Τα καινούρια διαβατήρια και μάλιστα στις επόμενες εκπομπές, σε κάποια άλλη εκπομπή, θα σας επιδείξω με ένα διαβατήριο το οποίο μηδενίζει παντελώς αφαιρεί την εθνότητα. Δεν αναγράφομαι εγώ η Μαρία Ιδουράκη ότι είμαι Ελληνίδα μέσα ή ο κύριος Παπανικολάου ή κάποιος άλλος από εσάς. Αυτό προσέξτε πρέπει να σας βάλει σε μεγάλες υποψίες να αρνηθείτε τα πάντα. Και δεύτερον, δεν αναγράφεται και το θρήσκευμα. Αυτό που θέλανε επικεφαλογιάννη λοιπόν και Μηνέας Δημοκρατίας τότε που θυμόσαστε γινόντουσαν τα επεισόδια και μπαινοβγαίνανε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τελικώς κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί τώρα, όσοι εγκύκλοι και αν ψηφίστηκαν και πού είναι η διαμαρτυρία και η άποψη της Εκκλησίας κύριε Παπανικολάου. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση. Ναι, πού είναι. Ακριβώς για να, να πω το εξής. Επειδή ήδη το Υπουργείο Οικονομικών, θα το ακούσετε κι εσείς, είπε ότι σε λίγο και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πληρώνονται, τι είναι τρόπο δεν είπαν όμως, θα πληρώνονται μέσω τραπεζών. Μάλιστα. Αποτείνομαι λοιπόν σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και σε όλους αυτούς που πληρώνονται μέσω ΓΑ κλπ. Τέλος πάντων, κύριοι του Υπουργείου, δεν ξέρω ποιον θεόν λατρεύετε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα δεχθώ εγώ και άλλες εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων την ηλεκτρονική κάρτα, διότι προσέξτε, το φακέλωμα είναι πολύπλευρο. Αυτοί θέλουν να μας φακελώσουν, να μας βάλουν στη στρούγκα. Θα βρουν χίλιους δύο τρόπους. Τι σκεφτήκαν λοιπόν τώρα? Θα αρχίσουμε τις κλεψιές. Θα αρχίσουμε τις ληστείες. Μα ήδη, πώς, ήδη έχουν ναι, είδατε πώς παρουσιάζουν τις ληστείες. Άπιαστη βρε παιδί μου. Έτσι που διαφήμισαν τη ληστεία. Έχω καταγγελίες μαθητών που μου λένε μα κύριε τέλος πάντων να γίνουμε κι εμείς κλέφτες και τρομερά. Ναι. Για να μην μακρηγορήσω. Μας πιέζει ο χρόνος. Μας πιέζει ο χρόνος και τελειώνω. Θα μας δώσετε τέτοια βιβλιάρια, τα συμβατικά, να πληρωνόμαστε από τις τράπεζες. Θα δεχτούμε ουδεμίαν κάρτα ηλεκτρονική. Διότι είστε αντισυνταγματικοί. Και θα παλέψουμε όσο υπάρχει το Σύνταγμα. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι το ότι όλοι εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι, οι Έλληνες, γιατί θέλουν να μας αφαιρέσουν την εθνότητα και την πίστη μας, αυτό είναι γνωστό, το έχουμε ήδη καταγγείλει, θα πρέπει, εάν λεγόμεθα Έλληνες και θέλουμε να κρατηθούμε σε αυτή τη χώρα, για να μην εξαφανιστούμε και σαν φιλή και σαν λαός, θα πρέπει να αρνηθούμε παντελώς αυτά τα κατασκευάσματα που κωδικοποιούν τον άνθρωπο όλους εμάς και μας δίνουν από ένα συγκεκριμένο αριθμό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν πάει άλλο. Εσείς οι ολίγοι που θα θελήσετε δήθεν να πείτε ότι τώρα πού να μπαίνω σε αυτούς τους μπελάδες και θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και δεν πειράζει στην παραλάβω την ταυτότητα αυτή γιατί πώς θα παραλαμβάνω τη σύνταξή μου και τι θα γίνω και πώς θα γίνω. Αμ' εδώ τώρα καλούμεθα διότι η Αποκάλυψη το λέγει ότι θα εκβιάσει από την Γαστέρα ο Αντίχριστος. Γνωρίζουν λοιπόν τα κέντρα αποφάσεων τα σκοτεινά ότι οι Έλληνες θα πέσουν στη λούμπα άμα τους στερήσει στον άρτον ημών των επιούσιων. Είμαστε ήδη λοιπόν ενημερωμένοι και ήδη καλούμεθα τώρα να δείξουμε κατά πόσον είμεθα ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί. Δεν μπορούμε εμείς που είμεθα η Ευρώπη, διότι η Ελλάδα είναι η Ευρώπη, να μηδενιστούμε, να έχουμε εξαφανιστεί από την ιστορία, να έχουμε εξαφανιστεί σαν έθνος και σαν λαός και να αποδεχθούμε εμείς οι Έλληνες εβραϊκές ταυτότητες αιωκικές, όπου δεν θα αναγράφεται καν ούτε η υπηκότητά μας, ούτε η εθνότητά μας, ούτε αν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Και θα σας πω και κάτι άλλο που μου είπανε σήμερα. Ότι τα διαβατήρια, παρακαλώ, τα ελληνικά, σας είπα θα σας δείξω μεθαύριο ένα, τα ελληνικά διαβατήρια έχουν πάψει να εκδίδονται
στα πρότυπα τα παλαιά, το είπαμε αυτό ηλεκτρονικά, αλλά δεν εκδίδονται ούτε όπως εξεδίδονται, δηλαδή η φωτογραφία του πολίτου να μπαίνει στην πρώτη σελίδα ή στη δεύτερη. Εδώ μπαίνει κατά το πρότυπο το εβραϊκό, εις το τέλος. Λοιπόν, πάρτε ένα διαβατήριο εβραϊκό-ισραηλίτικο και κοιτάξτε το και ελέγξτε το και πάρτε και ένα ελληνικό. Λοιπόν, είναι ανοιχτά πλέον τα πράγματα και επειδή η τηλετόρα λέει τα πράγματα με το όνομά της, αλλά και από τις εφημερίδες και από τα έντυπα που εκδίδει, γι' αυτό και εμείς έχουμε την ευκαιρία και καταγγέλλουμε αυτά που σας καταγγέλλουμε. Όσοι θέλετε να ακούσετε και να πορευτείτε και να αντιδράσετε, αντιδράστε. Όσοι δεν είστε αποφασισμένοι για αγώνες, καθίστε στα σπίτια σας και να μπείτε δηλαδή στο εβραϊκό σύστημα, να χαραχθείτε, να πάρετε από έναν αριθμό και στο τέλος θα δείτε πώς ξυρίζουν το δεσπότη. Κυρίες και κύριοι, μου συγχωρείτε η έκφραση αυτή, αλλά δυστυχώς, το λέω με τα λύπη μου, αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Λοιπόν, οι αγώνες κερδίζονται μόνο με αντιστάσεις ομολογιακές και με αίμα. Τούτη τη στιγμή οφείλω να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που κλείνει η εκπομπή σε 3 λεπτά και δεν έχουμε στον αέρα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριον Διόδωρο. Τι συμβαίνει και δεν μπορούμε να έχουμε στον αέρα τον Πατριάρχη μας κύριον Διόδωρο? Ίσως σε μια άλλη εκπομπή, ίσως την ερχόμενη Τετάρτη, ίσως την ερχόμενη Δευτέρα, μάλλον την ερχόμενη Τετάρτη. Παρακαλώ. Και στις επόμενες εκπομπές θα θίξουμε το θέμα, διότι δεν μας παίρνει ο χρόνος, δυστυχώς, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα θίξουμε το θέμα οικουμενισμός. Θα θίξουμε εδώ να δείτε την τελευταία κατάντια της Ορθοδοξίας. Κοιτάξτε παρακαλώ. Το τελευταίο συνέδριο των καρδιναλίων με τον ηγούμενο της Μονής της Πάτμου, κύριο Ισίδωρον. Έτσι, τραλέον. Εδώ παρακαλώ, δείξτε τον. Και τελειώνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι και αυτά θα καταγγέλλουμε εμείς. Και δυστυχώς αυτά που καταγγέλλουμε εμείς είναι η πικρή αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, ομολογιακά Χριστούγεννα, ο Κύριος να σας σκεπάζει, να σας διαφωτίζει και ας ελπίσουμε ότι τα γη της Εκκλησίας μας θα ευαισθητοποιηθούν έστω και στο και πέντε, έστω προς το τέλος. Και ένας ιεράρχης φτάνει για να βάλει τη σπίθα να ανάψει για τη λύτρωση. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό λίγο. Ένα μόνο. Ένα δευτερόλεπτο. Θα παρακαλούσα θερμά, κυρία Δουράκη, να μην φύγουμε μόνο ακροθυγώς κάποια πράγματα. Δηλαδή, τον οικουμενισμό. Υπάρχουν συγκρονιστικά στοιχεία που σε έχω για τώρα. Υπάρχουν. Για τα οποία, δηλαδή, στην άλλη εκπομπή σας. Αυτά τα είπαμε, κύριε Παπαδόπουλο. Όχι, ναι. Να ασχοληθούμε με τον οικουμενισμό, τα είπαμε, να φέρουμε όλα. Και με μια άλλη γλώσσα. Επίσης, το γλωσσικό, η παιδεία. Αυτά τα είπαμε. Θα δρομολογηθούν στις επόμενες εκπομπές. Δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο, λυπούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευτυχισμένα Χριστούγεννα, καλή σας νύχτα και βεβαίως ο Κύριος να μας σκεπάζει, ο Θεός της Ελλάδος να είναι μαζί μας. Καλή σας νύχτα.